Τύπος φαίνεται δηλητήριο, τύπος φαίνεται. Ακρίβεια. Οι τιμές των βενζινών ακολουθούν την ανιούσα τις τελευταίες εβδομάδες και συντείνουν στο γενικότερο κλίμα αστάθειας και επιφυλακτικότητας στην ελληνική αγορά ενέργειας. Οι βασικοί λόγοι για αυτή την άνοδο στις τιμές θεωρούνται η αύξηση της διεθνούς τιμής πετρελαίου, αλλά και η αυξημένη ζήτηση της βενζίνης και μία απλή μετακίνηση, ακόμη και σε κάποιο κοντινό προορισμό, για ένα συμβατικό αυτοκίνητο μπορεί να κοστίσει έως και 20 ευρώ. Σε πολλές περιοχές της Ελλάδας η τιμή της βενζίνης έχει ξεπεράσει και τα 2 ευρώ. Οι τιμές της βενζίνης εξακολουθούν να βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα. Είμαστε στο 1,95 με 1,98 λεπτά το λίτρο. Βέβαια σε πολλές περιοχές της Ελλάδος η βενζίνη έχει περάσει και τα 2 ευρώ. Συναντάμε τιμές γύρω στο 2,10-2,15 και βέβαια στην νησιώτικη περιοχή που έχει φτάσει με 2,35 με 2,40 λεπτά το λίτρο. Το πρόβλημα είναι ότι και για το μέλλον οι προβλέψεις είναι δυσίωνες, για το λόγο ότι η Σαουδική Αραβία θα εξακολουθεί τη μείωση της παραγωγής της, καθώς και η Ρωσία, η οποία θα έρθει σε συνεννόηση με μέλη της ΟΠΕΚ έτσι ώστε να μειώσει και αυτή την παραγωγή της. Νομίζω ότι το επόμενο χρονικό διάστημα θα κρουθούν πολλά και εν όψη της χειμερινής περίοδου, ιδίως το πετρέλαιο θέρμασης, το οποίο προβλέπεται και φέτος να ξεκινήσει αρκετά ψηλά. Νομίζω οι επόμενες 2 εβδομάδες θα είναι κρίσιμες για τις τιμές των καυσίμων. Η άνοδος των τιμών στη βενζίνη και το πετρέλαιο προβληματίζει όλους τους καταναλωτές και ιδιαίτερα τους οδηγούς που καλούνται ή θα κληθούν να κάνουν πολλά χιλιόμετρα. Ακρίβεια, τι, ένα πόσο είναι ένα 98, ακριβή βέβαια. Τι είναι μας φανηφθηνή. Εσείς βάζετε τις ίδιες ποσότητες βενζίνης με παλιότερα. Πιο πολύ δεν άκουσα. Βάζετε τις ίδιες ποσότητες βενζίνης με παλιά. Ένα 20-30 ευρώ τόσο. Εντάξει. Οι τιμές στα καύσιμα, παιδιά, είναι πανάκριβες. Πλέον δεν μπορούμε να πάμε στις δουλειές μας. Η κυβέρνηση δεν δέχεται να κατεβάσει το φόρο στα καύσιμα, ώστε να μπορούμε να κινούμαστε ελεύθερα. Όλα αυτά είναι εις βάρος του ελληνικού λαού. Θα πρέπει κάτι να γίνει, διότι αν προχωρήσουμε έτσι, φτάνει που ο τιμάριθμος έχει φτάσει στα ύψη, φτάνει που στα σούπερ μάρκετ δεν μπορούμε να πλησιάσουμε, τώρα δεν θα μπορούμε να πηγαίνουμε και στις δουλειές μας.